Επεφύλασε μια έκπληξη για τις γυναίκες. Όλες οι Ελληνίδες από 18 ετών μέχρι 50 θα εκπαιδεύονται στρατιωτικά κάθε χρόνο επί μια εβδομάδα. Ειδικά όμως για τον γυναικείο πληθυσμό των ακριτικών περιοχών προβλέπεται και υποχρεωτική εκπαίδευση στον χειρισμό των όπλων. Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και για όλους τους άνδρες έως 65 ετών. Γυναίκες στα όπλα. Μέχρι σήμερα μοιάζε απίστευτο. Όμως τώρα γίνεται πραγματικότητα. Στο εξής, όλες οι Ελληνίδες από 18 έως 50 ετών θα κατατάσσονται υποχρεωτικά στα τμήματα παλαϊκής άμυνας. Οι ομάδες αυτές θα ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις στην καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Ενώ σε περίοδο ειρήνης θα παίρνουν μέρος στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές. Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από τους ακριτικούς νομούς της Επίρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ήδη σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές, αρκετές γυναίκες έχουν οργανώσει ειδικές ομάδες φύλαξης των συνόρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Συμφωνώ με αυτό, γιατί εδώ πέρα είμαστε μακριά. Χρειάζεται και κάποια άμυνα να ξέρουμε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε μερικά πράγματα. Είμαι διατηθειμένη να εκπαιδευτώ, γιατί το θεωρώ ηθική υποχρέωση για την πατρίδα. Νομίζω ότι για εκπαίδευση είναι καλό. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι να κρατάνε ένα όπλο και να μείνονται, να προστατέψουν τον εαυτό τους. Ελπίζω, ναι, θα. Καλό είναι. Συμφωνώ με την άποψη της φίλης μου και αν ήμουν και εγώ θα πήγαινα να καταλάβω. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, υποχρέωση για συμμετοχή στα τμήματα της παλαιακής άμυνας έχουν οι άνδρες από 18 έως 65 ετών, εκτός εκείνων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Οι γυναίκες από 18 έως 50 ετών και εθελοντικά οι νέοι και οι νέες από 16 έως 18 ετών, οι γυναίκες άνω των 50 ετών και οι άνδρες άνω των 65. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης διευκρίνησε το πρωί ότι δεν πρόκειται για υποχρεωτική στράτευση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Συνολικά ο πληθυσμός των παραμεθόριων περιοχών εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο κινητοποίησης που προβλέπει και κατά την περίοδο πολέμου και κατά την περίοδο της ειρήνης την ικανότητα να υποστηριχθούν μια σειρά από πολιτικές οι οποίες αντιμετωπίζουν θέματα ασφάλειας, θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων, θέματα δηλαδή όπου ο συνολικός πληθυσμός είναι ανάγκη να κινητοποιηθεί. Τα τμήματα της παλαιακής άμυνας θα συγκροτηθούν από τα στρατιωτικά γραφεία της Νομαρχίας και τους Δήμους, ενώ την εκπαίδευση ανδρών και γυναικών θα αναλάβουν οι στρατιωτικές μονάδες σε κάθε περιοχή. Οι πολίτες θα καλούνται τμηματικά μία φορά το χρόνο και θα εκπαιδεύονται επί μία εβδομάδα ανάλογα με την ειδικότητά τους σε στρατόπεδα με όπλα, σε νοσοκομεία και υπηρεσίες. Από την υποχρεωτική ένταξη στην παλαιακή άμυνα εξαιρούνται οι γυναίκες έγκυες, οι μητέρες παιδιών έως 12 ετών και οι πολύτεκνες. Όσοι και όσες εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς ή υπερήλικες, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και όσοι έχουν αναβολή στράτευσης. Σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις υπηρετούν περισσότερες από 3.000 γυναίκες. Στην πλειοψηφία τους, μετά την βασική εκπαίδευση, έχουν τοποθετηθεί σε διοικητικές θέσεις. Σήμερα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για κάθε γυναίκα να υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις. Φτάνει να αγαπά αυτό που κάνει, πάρα πολύ να το πιστεύει και να είναι διατεθειμένη να κάνει και πολλές θυσίες. Η απόφαση της κυβέρνησης για υποχρεωτική ένταξη των γυναικών στο θεσμό της παλαϊκής άμυνας προκάλεσε την αντίδραση των γυναικών βουλευτών όλων των κομμάτων. Και άλλο φόρτο στις πλάτες αυτών των γυναικών. Έλεος με εμάς τις γυναίκες. Αυτό το φύλλο πλέον κινδυνεύει να διαλυθεί τελείως. Καταρχήν δεν μιλάμε για γυναίκες στο χακί. Μιλάμε για γυναίκες στην παλαϊκή άμυνα. Που αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει. Το σχόλιο το οποίο εγώ θέλω να κάνω είναι ότι τέτοιου είδους νομοσχέδια δεν πρέπει να έρχονται αποσπασματικά. Πρέπει να δούμε το σύνολο της υπόθεσης της άμυνας και να έχουμε μία πολιτική αποτελεσματική στο σύνολό της. Συμφέρει την Ελλάδα να παρασύρουμε την Τουρκία στο επίπεδο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, όπου αυτή έχει πλεονεκτήματα, ή μας συμφέρει να ακολουθήσουμε το δρόμο της διπλωματίας και της πολιτικής, όπου εμείς έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα? Και αυτό βέβαια ισχύει πολύ περισσότερο όταν πρόκειται να φορτώσουμε άλλο ένα βάρος στην Ελληνίδα, που η ανισότιμη θέση της είναι η χειρότερη στην Ευρώπη. Πάντως, εκείνοι που αρνούνται την κατάταξή τους στο θεσμό της παλαϊκής άμυνας θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκιση.